πάμε στην ορεινή περιοχή, στο απόγευμα. Όχι. Με την επίσκεψή της στην Ξάνθη ολοκληρώθηκε η τριήμερη περιοδία της Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Η κυρία Μπακογιάννη συνάντησε τον Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη και τοπικούς φορείς στο Δημαρχείο και δήλωσε ότι στις προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η ιεράρχηση των στόχων για την ανάπτυξη της Θράκης και η εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης και της πολυπολιτισμικότητας ώστε να γίνει η Θράκη τόπος προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και επισκεψιμότητας. Στη μία η ώρα πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που ήταν πασιφανές ότι ορισμένα θέματα είναι απολύτως κοινά, τα οποία αντιμετωπίζει ολόκληρη η περιφέρεια και τα οποία ενδεχομένως μπορούν με προτάσεις να αντιμετωπιστούν από την διακοινοβουλευτική μας επιτροπή. Συζητήσαμε αναλυτικά για τα μεγάλα έργα υποδομής, για τα οποία βεβαίως υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεύτερη γνώμη η οποία έχει ακουστεί. Και όταν λέω τα μεγάλα έργα εννοούμε τις οδικές, τους οδικούς άξονες που αφορούν και την Καβάλα και τη Δράμα. Το μεγάλο αρδευτικό έργο το οποίο αφορά την Ξάνθη και το οποίο κατά την άποψη την μέχρι τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή, είναι ένα έργο το οποίο είναι πρώτης προτεραιότητας για τα περιφερειακά έργα. Και συζητήσαμε βεβαίως και τα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει και μετά από την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση του μισθολογικού κόστους στην περιοχή και τα όρια τα οποία έχουμε νομοθετικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτής της συγκεκριμένης απόφασης από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη εδώ πέρα, δεν είναι πρόβλημα βούλησης της κυβέρνησης Ελλάδος. Είναι πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως προς το ευρύτερο πλαίσιο αθέμητου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μια πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία. Εντός λοιπόν των πλαισίων αυτής της νομοθεσίας θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια και ποια είναι αυτά βελτίωσης της απόφασης η οποία έχει βγει μέχρι σήμερα. Ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση. Ευχαριστήσαμε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων για τη συνεισφορά τους. Θα ακολουθήσει, συζητήσαμε παραδείγματος χάρη για το λιμάνι της Καβάλας, συζητήσαμε για τις κρουαζιέρες, συζητήσαμε για το ποια θα είναι η προοπτική του χρόνου. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να σας πω μια δύο-ωρη κουβέντα λεπτομερώς. Αυτό το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το σύνολο των επιμελητηρίων θα κάνει χρήση της πλατφόρμας της Επιτροπής, θα καταθέσει τις προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα κατατεθούν όλες μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Από την 31η Οκτωβρίου κλείνει η πλατφόρμα και αρχίζει η επεξεργασία από τις διάφορες ομάδες της Επιτροπής για να μπορέσουμε να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν τα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε ότι θα γίνει η εισήγηση μιας ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα κληθεί να παρουσιάσει την αγροτική πρόταση που θα αφορά την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Το τελευταίο πράγμα το οποίο αποφασίσαμε σήμερα είναι ότι θα εισηγηθούμε μια ειδική, στην δική μας επιτροπή, μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα κληθεί με πολύ συγκεκριμένους επιστήμονες να παρουσιάσει την αγροτική πρόταση, δηλαδή την πρόταση για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, δηλαδή την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την οποία θεωρούμε εμείς ως βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη. Με βάση όλα τα νέα δεδομένα,
με βάση όλες τις νέες πληροφορίες που έχουμε για τη νέα ΓΑΠ, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να αυξήσουν το εισόδημά τους.